Γεια σας και καλώς ήλθατε στο Euronews. Ανανεωμένο φαίνεται να είναι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συνεπώς και για το Κυπριακό, που αποτελεί το σημαντικότερο διπλωματικό αγκάθι με πολλές ενεργειακές και πολιτικές προεκτάσεις. Περισσότερα γι' αυτό θα μάθουμε από τον Γιάννη Ιωάννου, που είναι αναλυτής διεθνών θεμάτων και πολιτικός συντάκτης της Καθημερινής της Κύπρου. Κύριε Ιωάννου, καλώς ήρθατε στο Euronews. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό, για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την ανανέωση της Ουμφική. Τι εξελίξεις υπάρχουν? Νομίζω πάντα ο Ιανουάριος, τα τέλη Ιανουαρίου, σηματοδοτούν ένα πλούσιο διπλωματικό παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη με αφορμή την προσπάθεια αυτή στο Συμβούλιο Ασφαλείας για ανανέωση των ψηφισμάτων συμπεριλαμβανομένου αυτού της ειρηνευτικής δύναμης. Έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο προεκλογικής, στην οποία για πρώτη φορά οι κυπριακές προεδρικές εκλογές εγκυβωτίζονται, αν θέλετε, μέσα σε έναν χρονισμό στον οποίο υπάρχουν οι τουρκικές εκλογές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, όχι μόνο για το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Άρα έχω την αίσθηση ότι μετά από όλη αυτή την απουσία διαλόγου εδώ και 7 σχεδόν χρόνια από το 2017, από την κατάρρευση των συνομιλών στο κράτος Μοντανά, ίσως με αφορμή όλες τις εξελίξεις στην περιοχή, δηλαδή τις εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία, τις εκλογές στην Τουρκία και τις εκλογές στην Ελλάδα, ίσως προς το τέλος του 2023 υπάρξει μία προσπάθεια ξανά, δύσκολη μεν, αλλά προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει κάποιος τρόπος έτσι ώστε να υπάρξουν συνομιλίες στο τραπέζι ξανά. Από τη Νέα Υόρκη και μετά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ανανέωση της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης της ΟΥΝΦΙΚΙ. Υπάρχουν βέβαια επιμέρους, αν θέλετε, λεπτομέρειες και σημειολογίες και κάποιοι συσχετισμοί ισχύως μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Υπάρχει και όλο αυτό, αν θέλετε, το πάρε δώσε μεταξύ του κύριου Colin Stewart, ο οποίος βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, όπως και ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, για επιμέρους διαβουλεύσεις. Και υπάρχει εδώ πέρα, αν θέλετε, μία μίνι κόντρα με αφορμή ένα δημοσίευμα στον τουρκοκυπριακό τύπο. Αυτά πάντα υπάρχουν μέσα στο Κυπριακό. Το Κυπριακό, εκτός από την ιστορία των συνομιλίων, είναι και μία ιστορία blame game. Αλλά το ζητούμενο είναι να αρχίσουν πάλι οι διαπραγματεύσεις. Μου είπατε λοιπόν ότι βλέπετε στο τέλος του 2023 πιθανό το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν κάποιες συνομιλίες. Από τη Λευκοσία έχουμε συνεχώς τέτοιες δηλώσεις. Συνεχώς οι Κύπροι πολιτικοί λένε ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο νέων συνομιλιών. Υπάρχει τέτοιο έδαφος αυτή τη στιγμή στην Τουρκία? Θεωρεί ότι οι εκλογές στην Τουρκία θα είναι καταλήτης και μετά ενδεχομένως να ανοίξει ο δρόμος για κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι θα υπάρξει έδαφος, αλλά λόγος αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση, η έκβαση των τουρκικών εκλογών είναι ανοιχτή σε δύο μεγάλα αποτελέσματα. Ή θα κερδίσει ο Ερντογάν, οπότε θα έχουμε μία σημειολογική και ιστορική νίκη εντός του πλαισίου αυτών των 100 χρόνων για όλα αυτά τα αναθεωρητικά που απασχολούν τον Ερντογάν τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο σενάριο θα είναι μία ήττα του Ερντογάν, η οποία αλλάζει τελείως ένα ολόκληρο παράδειγμα εδώ και δύο δεκαετίες που βρίσκεται στην εξουσία. Συνεπώς θεωρώ ότι αναλόγως του αποτελέσματος μπορεί να υπάρξει, γιατί είναι πάρα πολλά που διακυβεύονται στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα διεθνών σχέσεων σε αυτό το περιφερειακό υποσύστημα, το οποίο απασχολεί και λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία και του πώς έχει αλλάξει ο κόσμος μετά τις 24 Φεβρουαρίου, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Και νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει αυτό το ζήτημα. Βέβαια, η δυσκολία εδράζεται πάλι στο πώς θα καταφέρεις να τετραγωνίσεις, αν θέλεις, αυτό το κύκλο, έτσι για να χαρακτηρίσω και την κατάσταση με τα λόγια του ίδιου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια κατάσταση η οποία ξεκινάει από δύο τελείως εκ διαμέτρου αντίθετα αφετηριακές θέσεις, με την Τουρκία να επιμένει για ένα παράδειγμα λύσης δύο κρατών και για κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Θεωρώ όμως ότι όταν όλα τα πράγματα θα έχουν μπει στη θέση τους και θα υπάρχει παράδειγμα εξουσίας κυρίως στα τρία εμπλεκόμενα μέρη που είναι η Ελλάδα, η Τουρκία και η Κυπριακή Δημοκρατία, τότε νομίζω πως θα υπάρξει και διπλωματική δράση.
Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει ανανεωμένο ενδιαφέρον από την Ουάσιγκτον και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων με την εισβολή στην Ουκρανία. Σαφέστατα, και δεν είναι μόνο αυτό, πρέπει να δούμε και τις εξελίξεις, κυρίως στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ και το πώς γενικά υπάρχει μια ανακατάταξη ισχύως και πολλά ιστορικά προβλήματα των τελευταίων 10 χρόνων. Το είδαμε με το Συριακό εμφύλιο, το είδαμε με τις σχέσεις Ιράν-Δύσης, το είδαμε και με τις σχέσεις Τουρκίας-Δύσης, που αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα σε σχέση με τις τουρκικές εκλογές. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τουρκίας και Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς γιατί ή θα βελτιωθούν ή θα χειροτερεύσουν ή θα αλλάξει τελείως το παράδειγμα, και εκεί μπορεί να δούμε μια νέα προσέγγιση τόσο όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, όσον αφορά και τις διμερείς σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας. Την ίδια ώρα υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια τους τελευταίους μήνες από το ψευδοκράτος για αναβάθμισή του. Γίνονται, θεωρείτε, επαρκείς προσπάθειες για την αναχέτηση αυτών των διεκδικήσεων και θεωρείτε πιθανό όλη αυτή η επιμονή κάποια στιγμή να οδηγήσει σε αποτελέσματα θετικά για εκείνη την πλευρά? Είναι γεγονός ότι η Τουρκία, κυρίως μετά την λεγόμενη εκλογή του Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, έχει προχωρήσει με σοβαρά τετελεσμένα επί του εδάφους, είτε αυτά αφορούν την περίκλειστη πόλη των Βαροσίων, είτε αφορούσαν λίγο νωρίτερα την κατάσταση στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις έκνομες γεωτρήσεις. Υπάρχουν όμως και επιμέρους στοιχεία επί του εδάφους, αν θέλετε, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει μια παράλληλη προσπάθεια τόσο για την διάσταση της αναβάθμισης της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου, όσο και μια κατάσταση, αν θέλετε, η οποία πηγαίνει προς την κατεύθυνση της προσάρτησης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον του γεωγραφικού χώρου των κατεχομένων και της ίδιας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, η οποία, έτσι να το πούμε και για τους ακροατές, διαφέρει παρασάγκας από την κοινωνία στην Τουρκία, η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Υπάρχει αντίδραση και προσπάθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο στο επίπεδο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όσο και σε κάποιες άλλες, αν θέλετε, έτσι, διπλωματικές διατυπώσεις, να αρθεί αυτή η κατάσταση, η οποία αναβαθμίζεται μέσω απευθείας πτήσεων προς το παράνομο αεροδρόμιο της Στίνβου, είτε μέσω κάποιων άλλων λεπτομεριών επί του εδάφους. Έχω την αίσθηση ότι εδώ η μεγάλη εξίσωση, η οποία δεν αφορά μόνο τη Λευκωσία, αφορά και την Αθήνα και αφορά ολόκληρο το υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, είναι αν μια μέρα ξαφνικά βρεθούμε ενώπιον του worst case scenario, δηλαδή μια απόφαση έτσι προεδρικής υφής, ένα φιρμάνι να το πω έτσι λαϊκά, το οποίο θα αποφασίζει ότι ο γεωγραφικός χώρος των κατεχομένων δεν θέλουμε πλέον να είναι ένα εξάρτητο αναγνωρισμένο κράτος, αλλά θέλουμε να είναι μια επαρχία της Τουρκίας. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι μας πηγαίνει και εγκύτερα στη διχοτόμηση και στη δημιουργία ενός σκληρού συνόρου στην πράσινη γραμμή με την Τουρκία των 80 εκατομμυρίων. Μας θέτει και το ζήτημα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής επιβίωσης των Τουρκοκυπρίων, ακριβώς γιατί οι Τουρκοκύπροι είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα μπορούσαν με το ισχύον καθεστώς εγγυήσεων να μετακομίσουν στις ελεύθερες περιοχές και να ζήσουν δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες μελλοντικά για κάτι πολύ πιο άσχημο. Θα μπορούσε όμως να υπάρξει και μία, αν θέλετε, διαπραγματευτική τακτική, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το χαρτί της προσάρτησης ή της αναγνώρισης της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου, έτσι ώστε στο κομμάτι της επανέναρξης του διαλόγου να διεκδικήσουμε την πολυπόθητη κυριαρχική ισότητα που ανά καιρούς προτάσουν κάποιες δυνάμεις στα κατεχόμενα. Θεωρώ ότι το πιο ενδιαφέρον εδώ, αν θέλετε, είναι η διάσταση του ότι έχουμε να κάνουμε μεταξύ κακού και λιγότερο κακού σεναρίου. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει διάλογος, αλλά απόφευκτα, όταν τα 6-7 χρόνια απουσίας διαλόγου γίνουν μια δεκαετία, τα πράγματα παγιώνονται. Ο χρόνος πάντα δημιουργεί τελεσμένα, πέρα από τις πολιτικές αποφάσεις. Και τι θεωρείτε ότι πιστεύουν, επιδιώκουν
θέλουν, επιθυμούν οι πολίτες στις δύο πλευρές της πράσινης γραμμής. Ποια είναι η αίσθησή σας? Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αυτό είναι μία, νομίζω είναι μία απάντηση, δεν μπορεί να δοθεί μία απάντηση χωρίς να έχει μέσα και πολιτική ανάλυση και ανθρωποκοινωνιολογική ανάλυση και ανάλυση, αν θέλετε, της πολιτικής κουλτούρας εντός της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το ενδιαφέρον είναι ότι ανά καιρούς γίνονται κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ότι επί της αρχής τόσο οι Ελληνοκύπροι όσο και οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν απορρίψει, αν θέλετε, το πλαίσιο της βιζολικής δικοινοτικής ομοσπονδίας έτσι όπως ορίζεται μέσα από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και όπως έχει συμφωνηθεί στα πλαίσια του ΟΗΕ από τα τέλη της δεκαετίας του 70, προκειμένου να συνομιλούν για μια λύση δύο πλευρές. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση, γιατί στο Κυπριακό πάντα, και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, η κοινή γνώμη και στις δύο πλευρές διαμορφώνεται κατά τη δημιουργία, αν θέλετε, κορύφωσης των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αφορά και το χρονισμό της περίοδου διενέργειας των συνομιλιών. Από την άλλη, τουλάχιστον αν μπορώ να μιλήσω για την ελληνοκυπριακή πλευρά, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίοι είτε απορρίπτουν επί της αρχής τη βιζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, είτε έχει παγιωθεί σε συμπεριφορικό επίπεδο το ισχύον status quo, αυτό που στα κυπριακά λέμε εμείς από εδώ, αυτοί από εκεί. Νομίζω όμως ότι στο τέλος της ημέρας, όσο υπάρχει διάλογος και εφόσον υπάρχει έτσι και μια υγιής, αν θέλετε, προσέγγιση κατά τη διάρκεια της διενέργειας των συνομιλιών, στο τέλος το ζητούμενο της επανένωσης και της άρσης της κατοχής μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την επίλυση του Κυπριακού, μέσω ενός συμφωνημένου πλαισίου λύσης. Κύριε Άννου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ.